Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Εκτάκτος, σήμερα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, η καθιερωμένη εβδομαδιαία εκπομπή, λόγοι ανώτερη της θέλησής μου, χθες δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Ερχόμαστε εκτάκτος σήμερα να αναπληρώσουμε την χθεσινοβραδινή μας εκπομπή μπροστά από τις κάμερες, on camera, όπως πάντα ζωντανά από τα πλατό του Σύρος τη Βιέννα. Κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις ήταν και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό ραγδαίες για το επόμενο δίμηνο μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η δύσκολη και προβληματική χρονιά του 2016. Και αυτό το οποίο θα συνιστούσα σε εσάς, σε εμάς όλους, όχι στο πολιτικό προσωπικό. Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί μια συγκεκριμένη όδο, ένα συγκεκριμένο μονόδρομο, στον οποίο μονόδρομο έχουν εγκλωβιστεί σύσσωμες και ελληνικές κυβερνήσεις από το 2010 και εντεύθεν, αλλά και παράλληλα η πλειοψηφία των εκπροσώπων του ελληνικού λαού που βρίσκονται ή βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή για να στηρίξουν πολιτικές τέτοιες οι οποίες θα οδηγούσαν την χώρα και την οικονομία σε μια καλύτερη λύση, κάτι το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί και βέβαια ήταν και το μεγάλο κόλπο το οποίο στήθηκε με τη συνεργασία κάποιων συμμοριών, θα έλεγα εγώ, οι οποίοι αυτοί όλοι οι οποίοι συμμετείχαν είχαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο βρίσκεται στην τελική πράξη υλοποίησής του με τους διάφορους εντολοδόχους οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να υπηρετήσουν τα συγκεκριμένα σενάρια τα οποία δυστυχώς για μας πολλοί από μας δεν κατάλαβαν και δεν ενόησαν στους χρόνους που πραγματοποιούνταν κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα, στο οποίο μια ψευτοαριστερή, ψευτοαριστεροδεξιά κυβέρνηση με πολύ κοινικό τρόπο και με μια πολύ μεγάλη πολιτική κολοντούμπα έφτασαν για να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο, το οποίο δυστυχώς ακόμα βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας, των πολιτών, με τους διάφορους κολαούζους, θα έλεγα εγώ, και εξαπτέρυγα να διατηρηθούν και να ολοκληρώσουν, να διατηρηθούν στην εξουσία εννοώ και στην πρώτη γραμμή, για να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο έχουν σαν σκοπό να επιβάλλουν στη χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα. Ακούμε διάφορα. Είδαμε και πληροφορηθήκαμε και το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας, παντοδύναμος στο εσωκομματικό του περιβάλλον, και πώς αλλιώς να μην ήταν παντοδύναμος, μιας και όλοι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο της πολιτικής δια του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών παραγόντων, πώς αλλιώς να μην έβγαινε ενισχυμένος από αυτό το συνέδριο. Ακούστηκαν διάφορα, αλλά το κυρίαρχο είναι ότι ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, επισπεύδει τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, γιατί με κρυφές δημοσκοπήσεις οι οποίες βρίσκονται στην ενημέρωσή τους, στην πληροφορία τους, στα πληροφοριακά τους επιτελεία, δείχνει ότι ο κοινωνικός αναβρασμός κοχλάζει σε υψηλά επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, πάρτε παράδειγμα τους διάφορους πληστηριασμούς που επιχειρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στα ειρηνοδικεία της χώρας να πραγματοποιηθούν, πώς αντέδρασε, με ποια κοινωνική αλληλεγγύη αντιμετώπισαν οι συμπολίτες μας όλοι αυτές τις επιχειρούμενες, παραδείγματος χάρη, σαν παράδειγμα το λέω, αυτές όλες τις προσπάθειες για τους διάφορους πληστηριασμούς. Υπάρχει ένας κοινωνικός αναβρασμός, είναι βέβαια
γνωστό στους επιτελείς και στους συμβούλους του Πρωθυπουργού και επισπεύδει αυτόν τον ασχηματισμό, το οποίο, να σας πω εγώ εκ των προτέρων, όποιος ανασχηματισμός και να πραγματοποιηθεί, το μείγμα της πολιτικής θα είναι το ίδιο. Γιατί, σας το είπα και στην αρχή, όλες αυτές οι κυβερνήσεις και το πολιτικό προσωπικό σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία όλα αυτά τα χρόνια είναι εγκλωβισμένο στο συγκεκριμένο μονόδρομο τον οποίο τους έχουν επιβάλει. Υπόσχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με νέα πρόσωπα και με διάφορα υπουργεία να πραγματοποιήσει μια αναπτέρωση, ένα καλύτερο βηματισμό, λέει, στην κυβερνητική του ομάδα για να επιτύχει αυτό το οποίο δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να περάσει στην συνείδηση του ελληνικού λαού. Στόχος του είναι να διαμορφώσει ένα ισχυρό ενιαίο πολιτικό κέντρο με την συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών αλλά και κομματικών, αλλά και εξωκοινοβουλευτικών, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Είναι ένα άνοιγμα το οποίο θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί βέβαια και θα πάρουμε έτσι ένα μικρό δείγμα με αυτόν τον ανασχηματισμό, εάν και όποτε τον πραγματοποιήσει ο σημερινός Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Η αλήθεια είναι όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αλέξη Τσίπρα, ότι η ειλικρίνεια διώχνει πολλούς, αλλά κρατάει τους σωστούς στις τοπικές κοινωνίες. Και τούτο το λέω διότι θα πρέπει να γνωρίζετε και εσείς, αλλά και οι έχοντες στην ευθύνη της διακυβέρνησης, οι εντολοδόχοι λοιπόν που βρίσκονται στην παρούσα πολιτική σκηνή, ότι ο κόσμος τους έχει πάρει, να το πω λαϊκά, χαμπάρι. Δεν είναι ότι έχουν απογοητευτεί οι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι απογοητευμένοι, είναι πάρα πολύ θυμωμένοι και κάποια στιγμή θα γίνει η έκρηξη η οποία θα είναι τρομακτικών διαστάσεων. Μία ανατελεία να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο των μικροομολογιούχων, τον κύριο Γιάννη Τσολιά, αν και τον χάσαμε, θα προσπαθήσει ο κύριος Τσολιάς να ξαναπροσπαθήσει να τον έχουμε ζωντανά στην εκπομπή μας, μιας και χθες τον είδατε βέβαια και στο δελτίο το οποίο παρουσιάζει ο κύριος Βελόπουλος, έκανε μία ενημέρωση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί μαζί με και πολλούς άλλους συμπολίτες, συνέλληνες, τρομακτικές οικονομικές, ηθικές καταστροφές. Κύριε Τσολιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στογγυλή. Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα στη Σύρο, στις Κυκλάδες όλες, όλο το Αιγαίο. Για μια ακόμα φορά είμαστε εδώ παρέα για να πούμε τα πράγματα έξω τα δόντια. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω φήμες και ιστορίες ότι βγαίνουν και λένε διάφοροι ότι το πρόβλημα των ομολογιούχων θα το λύσουμε, βγαίνουν στα και κοροϊδεύουν τα γεροντάκια. Και επειδή έχω μάθει τέτοια πράγματα ότι συμβαίνουν στην περιφέρεια των Κυκλάδων, ότι πιάνουν διάφορους ανθρώπους και τους λένε διάφορα, και μου έχουν έρθει από συγκεκριμένους ανθρώπους του συλλόγου που τους έχω απόλυτα εμπιστοσύνη, ή βγαίνουν άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και λένε είδατε τι σας έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, σας κοροϊδέψε. Λοιπόν, εγώ θεωρώ και στην μια και στην άλλη περίπτωση ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το λιγότερο ξεφτυλισμένοι. Μα έχουμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Βρούτση, κύριε Τσολιά, ανερυθρίαστα να δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας κοροϊδέψε. Λες και αυτός κάνουν, δηλαδή. Ή το οι κόμμα της Νέας... το πρόβλημα και το ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδέψε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι αυτό που λέω, ότι οι άνθρωποι αυτοί όλοι που βρίσκονται στην πολιτική επικαιρότητα, ξέρετε, ποντάρουν πολλά ότι δεν έχουν κοντή μνήμη οι Έλληνες. Δεν έχουν καταλάβει ότι τους έχετε πάρει χαμπάρι όλους. Ναι, αυτό ακριβώς που λέτε είναι. Τώρα είπατε μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον εμείς, στο Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων, αυτές οι 15.000 ελληνικές οικογένειες, πραγματικά, στο Διοικητικό Συμβούλιο, τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι το κοϊδηλίκι δεν περνάει σε εμάς. Δεν περνάει στους ομολογιούχους. Κάνουμε τηλεφωνικά ραντεβού. Παίρνουμε τηλέφωνα στον έναν βουλευτή, στον άλλον, ναι, θα σας κλείσω ραντεβού.
στείλτε φάξ με το αίτημά σας. Ρε, ποιο δουλεύετε ρε εσείς, τι άνθρωποι είστε εσείς να πούμε. Μα ακούτε τώρα εδώ πέρα, μα ακούτε που μιλάω σε αυτή την εκπομπή, όσοι μ' ακούτε. Και επειδή η εκπομπή παίζεται και ξαναπαίζεται, να τα ακούσετε καλά. Ποιο κοροϊδεύετε ρε, μετά από 4,5 χρόνια να κάνουμε φάξ με τα αιτήματά μας. Δηλαδή, τι, μπήκατε εκεί πέρα, γίνατε βουλευτές, βολέψετε καλά την τσέπη σας. Παίρνετε τα χιλιάρικα αυτά που παίρνετε και μας κοροϊδεύετε από πάνω. Τι αιτήματα να κάνουμε ρε εσείς παιδιά. Γι' αυτό σας βάλαμε εκεί πέρα και να μας λέτε κάντε έτοιμα. Έτσι να πάρουμε και κανένα από το που δεν είσαι το Λύκειο, να μπει οποιοςδήποτε στη Βουλή και να όποιος παίρνει τηλέφωνο να λέει στείλε ένα έτοιμα και να το δούμε. Πού ζούμε ρε στη μέρα στο Μαυρογιαλούρο. Έχουν μυρίσει προεκλογική περίοδο κύριε. Αν έχουν μυρίσει προεκλογική περίοδο θα φάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες μαύρο από τους ομολογιούχους και συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά τέτοια ξεφτύλα που έχουμε φάει και τέτοιο παραμύθι θα φάνε όπως μαυρίσαμε τους προηγούμενους το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τώρα ήρθε η σειρά τους. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα. Έλεγα όταν είχαν βγει δίνουμε περίοδο χάριτος. Αυτοί δεν μας κοροϊδεύουν, είναι χειρότερα από τους προηγούμενους. Δηλαδή δεν μας κλείνουν ένα ραντεβού. Πληροφορίες μου λένε κύριε Τσολιά ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοί σας και μέλη που έχουν καταστραφεί και οικονομικά και ηθικά όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το περιβόητο PSI, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο αγανάκτησης με επακόλουθα όταν φτάνουν στα άκρα κάποιοι συμπολίτες να μην ελέγχουν και ορισμένες πράξεις. Πράξεις τους εννοώ. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί μπορεί να σας φορτώσουν και ζητήματα τα οποία θα σας βγάλουν και τρομοκράτες σε λίγο καιρό. Να είστε σίγουροι καλά, γι' αυτό. Όπως το λέτε εδώ βγάζετε είστε... το Σταμάτη τον Άγα που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του Συλλόγου στο νομό Κυκλάδων και είναι ο άνθρωπος δηλαδή που μακάρι να υπήρχαν πολλοί άγαδες έτσι ως το Σταμάτη να δίνουν και την ψυχή τους γιατί άμα υπήρχαν πολλοί σε το Σταμάτη ο τόπος αυτός θα είναι καλύτερος. Δεν είχε εμείς από γλύφτες και από τσιουράκια που τρέχουν κάθε φορά δίπλα σε κάθε κόμμα που θα βγει και παρακαλάνε να πάρουν καμιά τεσούλα. Γιατί αυτό έχει γίνει η Ελλάδα. Όποιος βγει, δηλαδή το καράβι βυθίζεται και όπως είπατε και εσείς, ποιος το είπε δεν ξέρω, το καράβι βυθίζεται και ποιος θα είναι στην πρώτη θέση, αρχηγός καπετάνιος. Τι θα το κάνω εγώ το καπετάνιο αφού το καράβι βυθίζεται. Μπορεί να έρθει κάποιος καπετάνιος και να μην βυθίσει το καράβι, να του πω μπράβο. Έχω βαρεθεί, τους έχουμε βαρεθεί όλους. Έτσι ακριβώς δηλαδή είμαι αγανακτισμένος και εκφέρω στην αγανάκτηση των ομολογιούχων. Εμείς απλά πραγματάκια είναι. Απλά πράγματα. Νούμερα θέλουν, ναι, νούμερα. Φτάνει η προεκλογική περίοδος. Δεν φτάνει, δεν ξέρω τι φτάνει. 200.000 ψήφοι είμαστε. 200.000 ψήφοι μας χορηδέψανε. Δεν θα δίνετε μια ψήφο ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Καμένος. Τελείωσε. Τόσο απλά και ας με ακούσουν καλά. Σε εμάς ζωριλίκια και αγριάδα και αν μιλάτε έτσι και είχαμε σκοπό να το λύσουμε και μιλάμε εκβιαστικά, δεν περνάνε. Μας χοροϊδεύσατε, θα φάτε μαύρο. Και αν θα βγείτε στη Βουλή, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Τώρα νομίζω ότι γίνατε πολύ κατανοητός και εσείς, αλλά και οι συμπολίτες οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την ζημιά, αλλά και παράλληλα αυτό όλο το πολιτικό προσωπικό που χρησιμοποιεί τα προβλήματα, στα οποία προβλήματα που δημιουργούν αυτοί οι ίδιοι προσπαθούν μετά εκ των υστέρων δήθεν να βρουν κάποιες λύσεις, είναι πραγματικά οξύμορο και έτσι με προβληματίζει εντονότατα. Και δεν στέκω μόνο στο ζήτημα του PSI και στην καταστροφική αυτή πολιτική που ασκήθηκε επί κυρίου Βενιζέλου και των υπολείπων. Αυτά γίνονται σε καθημερινή βάση και βλέπουμε δηλαδή να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις, να έχουμε τις επιπτώσεις, να δημιουργούνται τριβές στην ελληνική κοινωνία και να προσπαθούν μετά κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είναι οι προτέτοιοι και οι αίτιοι αυτών όλων των κρίσεων και να προσπαθούν να δώσουν λύσεις σε αυτό που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Δηλαδή είναι τραγικό. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθεί και ο ελληνικός λαός, το εκλογικό σώμα, ότι αυτούς τους οποίους εμπιστεύεται δια της ψήφου όταν πηγαίνουν και τους ψηφίζουν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν θα τους πω τι να ψηφίσουν. Αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Αυτό είναι ένα τέχνασμα το οποίο ακολουθούν επί πολλές δεκαετίες πολλά πολιτικά πρόσωπα τα οποία πολλοί εξ αυτών, για να μην κάνω το χαρακτηρισμό και τους πω ντενεκέδες, θα πω είναι άκρος επικίνδυνοι για την ελληνική κοινωνία. Όπως το λέτε και στο Κύλι, έχω βαρεθεί τα ευχολόγια και παιδιά να το λύσουμε το πράγμα και είναι δύσκολοι καιροί
και περιμένετε και κάνετε υπομονή. Ποιο κοροϊδεύει στη τελική ανάλυση? Ναι, να μην προσπαθούμε. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι νούμερα. Λοιπόν, εμάς το δικό μας νούμερο είναι 200.000 ψήφοι. Λοιπόν, κοροϊδέψετε, δεν θα πάρετε ούτε ψήφο. Ναι, τα σκέτα. Έτσι είναι τα πράγματα. Τόσο απλά. Αυτό είναι το μόνο που τους πειράζει. Το μόνο που τους ενοχλεί είναι μη χάσουν την καρέκλα. Λοιπόν, αν ήλπιζαν τους ομολογιούχους θα τους έχουν γαϊτανάκι που τους έρουν από εκλογές σε εκλογές, κάνουν μεγάλο λάθος. Εμείς δεν γινόμαστε γαϊτανάκι κανένας κόμματος. Όποιος μας κοροϊδέψε, τον ταπεινώνουμε στην κάλπη. Οπα. Και μην βγουν τώρα και πούνε ποιος είναι ο Τσολιάς και τι είναι αυτά που λέει. Ο Τσολιάς είναι αυτός που τον πιστεύουν όλοι οι ομολογιούχοι. Εγώ είπα τι θα γίνει, εγώ θα πω τώρα τι δεν θα γίνει. Και δεν το λέω επειδή το λέω εγώ. Βγαίνει μέσα από την ψυχή των ανθρώπων. Φτάνει τόση κοροϊδία πια. Δηλαδή, τι νομίζετε ότι είμαστε? Βγήκε προχθές ο Αλεξιάδης στο Ναυτιά, στο Sky, και τον κάνουν ερώτηση: τι έχετε να πείτε για τους ομολογιούχους τόσα χρόνια, τι σέρνετε αυτή την ιστορία? Είχατε βγει προεκλογικά πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου, τις πρώτες εκλογές, που είχε βγει προς τη στιγμή της η κυρία Βαλαβάνη, η οποία η κυρία Βαλαβάνη ήταν η μόνη τότε που είχε κάνει πραγματικά κάτι σοβαρό, είχε κατεβάσει τροπολογία. Και μετά μην τον λέει τον Παναγία, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αλεξιάδης και λέει, ναι, λέει, το έχουμε το θέμα υπόψη μας, αλλά τι να δει, φυσικά όποιος τον έλεγε κατάλαβε ότι δεν ξέρει τι να πει, και κάνει μία στο τέλος, δεν είναι η μόνη κοινωνική ομάδα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, επειδή καμιά φορά δεν τολμάει κανείς να με καλέσει σε καμιά εκπομπή που να είναι κανένας πολιτικός στην απέναντι πλευρά, και δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν τολμάει κανείς και να απαντήσει. Γιατί εσείς καλείτε κόσμο, ας απαντήσω στο Τζολιά που είναι ο πρόεδρος. Βγαίνει ο Αλεξιάδης και λέει λοιπόν ότι δεν είναι η μόνη, λέει, τι να κάνουμε. Μέγα λάθος κύριε Αλεξιάδη, μας προσβάλλατε βάναυσα. Θα πρέπει πριν πείτε για τους ομολογιούχους να σκεφτείτε πολύ καλά. Είμαστε οι μόνοι που είμαστε η πλέον θυγμένη κοινωνική ομάδα. Στις τάξεις μας έχουμε ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Έχουμε τραβήξει ό,τι έχουν τραβήξει όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, γιατί οι ομολογιούχοι έχουν ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις, και επιπλέον πέραν από όλων αυτών μας πήρατε και όλες μας τις αποταμιεύσεις. Δηλαδή, αν οι ομολογιούχοι δεν είναι η πλέον θυγμένη κοινωνική ομάδα και βγαίνεις για να δικαιολογηθείς και μου λέτε ότι υπάρχουν και άλλοι, τότε το μόνο που έχω να πω είναι ότι μας προσβάλλετε. Μας προσβάλλετε με τα λεγόμενά σας. Αρκεί να δικαιολογηθείτε και να πείτε μια ανθρώπινη κουβέντα, τους ξεχάσαμε γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, τι να πω, έχουνε δίκιο. Μήπως δεν είναι οι μόνοι, είμαστε οι μόνοι που είμαστε πλέον θυγμένοι. Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι είναι. Αφού δεν έχει γίνει πουθενά αυτό, ρε παιδί μου. Είναι πρώτη φορά που έγινε PSI και καταστρέψανε τους ίδιους τους πολίτες. Η χώρα η ίδια κατέστρεψε τους ίδιους τους πολίτες. Δεν έχει να γίνει πουθενά σε σύγχρονη... Αυτά γίνονται μόνο στην Ουγκάντα, τι να πω τώρα, δηλαδή, που λέμε είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή αφρικανική χώρα, ενώ αυτά γίνονται στην Ελλάδα και ο κόσμος τι να πιστέψει. Εμείς θα κρατάμε πάντα το θέμα σας στην επικαιρότητα και σαν μέσον ενημέρωσης πάντοτε, παρόλες τις προσπάθειες, το ότι έχουμε υποστεί βέβαια και συνέπειες με την έννοια ότι και έχει κουράσει από ό,τι λένε, αλλά επειδή είναι πραγματικά πολύ πολύ σοβαρό το θέμα σας, εμείς συνεχώς κάθε εβδομάδα και τουλάχιστον όσο καιρό βρισκόμαστε στον αέρα θα το κρατάμε στην επικαιρότητα, δίχως φραγμούς και δίχως απαγορεύσεις. Εντολές δεν δεχόμαστε. Είναι η μόνη εκπομπή που μπορούμε, σε εβδομαδία βάση να εκφραζόμαστε. Είναι η μόνη εκπομπή που μπορούμε και μιλάμε ελεύθερα. Είστε εσείς που χωρίς να έχετε κανένα κέρδος, τίποτα δηλαδή. Δηλαδή, τι να πω, το ευχαριστώ είναι το λιγότερο. Βγαίνουμε και λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Και ξέρετε κάτι, δεν θυμάμαι ποτέ καμιά κοινωνική ομάδα 4,5 χρόνια το θέμα της να στέκει στην επικαιρότητα και να είναι μια ομάδα κοινωνική η οποία δεν είναι σε έναν οργανωμένο φορέα να είναι όλοι στην ίδια δουλειά, οι άνθρωποι να κλείνουν τα ρολά, να λένε σήμερα δεν δουλεύουν τα σχολεία, σήμερα δεν δουλεύει ο ΑΣ, σήμερα δεν δουλεύει αυτό. Και καταφέρουμε και μένουμε στην επικαιρότητα. Γιατί το δίκαιο αντέχει στον χρόνο. Ας πούμε στο Τσολιάς blog, στο blog μου έχω εκεί πέρα ανεβασμένο το δίκαιο αντέχει στον χρόνο και αντέχει και το blog μαζί με αυτό το πράγμα. Αλλά ένα πράγμα έχω να πω. Μην βγαίνουν και κοροϊδεύουν και λένε
ότι έχουμε σκεφτεί λύσεις και θα σκεφτούμε και τους, έχετε εκείνη την ώρα που τους κάνουν δημοσιογράφους την ερώτηση, ό,τι τους έχετε στο κεφάλι, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, είναι ακριβώς τα πράγματα όπως τα λέει απλώς ο κόσμος. Τους ρωτάει ο δημοσιογράφος κάτι και αυτοί νομίζουν πως κοροϊδεύουν και ότι εμείς το πιστέψουμε. Ό,τι του έχει του πολιτικού στο κεφάλι το λέει εκείνη την ώρα. Ναι, λέει, θα κάνουμε αυτό και το έχουμε σκεφτεί και έχουμε σκεφτεί κάτι γύρω από τις φοροαπαλλαγές. Τρίχες καθαρά έχουν σκεφτεί. Απλά δεν ξέρουν τι να πει ο τελευταίος δημοσιογράφος και λέει φοροαπαλλαγές. Και ακόμα αυτό που λέει για τις φοροαπαλλαγές είναι ντροπή. Εμείς βάλαμε λεφτά. Βάλαμε λεφτά και δεν ήθελα το κράτος. Δεν βάλαμε αέρα κοπανιστό για να πάρουμε πίσω αέρα κοπανιστό όπως είναι φοροαπαλλαγές. Οι φοροαπαλλαγές αυτή τη στιγμή και μόνο που το λένε μας προσβάλλουν. Οι φοροαπαλλαγές δίνουν λύση στο 1% των ομολογιούχων που έχουν μεγάλη φορολογική που έχουν φοροδοτική μεγάλη δυνατότητα, που έχουν ακίνητα. Ποιοι είναι αυτοί οι ομολογιούχοι? Το 1% μπορεί να είναι που να έχουν κάποια λεφτά στην άκρη και τους έχετε μεγάλη εφορία και μεγάλο έμφυα. Οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους και να μας δώσουν φοροαπαλλαγές. Θα τις πιάσεις κάνουν τις φοροαπαλλαγές? Να τις φάμε? Να τις βράσουμε, να τις βάλουμε στη χύτρα τους λόγω τη φοροαπαλλαγές? Τα λεφτά μας θέλουμε πίσω. Δεν θέλουμε τους στόχους. Τα λεφτά μας. Με έναν τρόπο να βρουν και να μας δώσουν τα λεφτά μας. Να μην υπόσχονται, αλλιώς είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι για να μην πω άλλες εκφράσεις. Να είστε καλά, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Εσύ να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, κύριε Τσουλιά. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρόεδρο του Συλλόγου των Μικροομολογιούχων. Είχα την ευκαιρία να τον παρακολουθήσετε και στο δελτίο των 10 που συνεργάζεται το κανάλι μας με τον κύριο Βελόπουλο. Να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Την Δευτέρα, 24 του μήνα, έχει ανακοινωθεί ότι θα βρεθεί και ένα κυβερνητικό επιτελείο για να εγκαινιάσουν την μονάδα του ΕΚΑΒ, η οποία θα δημιουργηθεί εδώ στην πρωτεύουσα του νομού των Κυκλάδων, στην Ερμόπολη της Σύρου. Θα ξεκινήσει λοιπόν μια μόνιμη βάση αερομεταφορών, αεροκομιδών με ένα ελικόπτερο το οποίο θα σταθμεύει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί στο αεροδρόμιο της Σύρου για να αντιμετωπίζει τα έκτακτα περιστατικά. Ένα πάγιο πολλών χρόνων έτοιμα για δημιουργία ενός μιας μονίμου, θα έλεγα, παρουσίας του ΕΚΑΒ, αλλά αυτά τα οποία τουλάχιστον εγώ πληροφορούμε και δεν αναφέρομαι στην μεθαυριανή αυτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο, τουλάχιστον θα βρεθούμε εκεί για να δούμε πώς και τι πρεσβεύει για να προχωρήσει αυτή η δημιουργία που από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνουμε, χωρίς να είμαι τεχνικός και ειδικός σε όλη αυτή την διάρθρωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, φαντάζομαι ότι είναι έτσι μια προσπάθεια, ότι κάτι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, κάθε αρχή καλοδεχούμενη, αλλά τα παρελκόμενα τα οποία χρειάζονται για αυτές τις συγκεκριμένες δημιουργίες βάσεων είναι πολλαπλάσια όλων αυτών που θα αντιμετωπίσουμε μεθαύριο στην συγκεκριμένη εκδήλωση που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε εδώ στην Σύρο. Φαντάζομαι θα έρθει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Καμένος, ο οποίος κύριος Καμένος προεκλογικά άλλα έλεγε, άλλα πρέσβευε. Να μου πείτε, δεν είναι ο μόνος πολιτικός η συγκεκριμένη παρουσία του στην πολιτική σκηνή. Ξαφνικά από δεξιός έχει γίνει αριστερός, χαιρέτησε με τους χαρακτηριστικούς χαιρετισμούς των φίλων του και συνεργατών στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό το οποίο πληροφορούμε ότι ακολουθεί και αυτός κάτι το οποίο πραγματικά με λυπεί όταν βλέπω πολιτικά πρόσωπα, μη δεχόμενη την κριτική ή αν θέλετε και πολλές φορές την σκληρή κριτική, να καταφεύγουν σε διώξεις, σε μηνυτήρες αναφορές κατά δημοσιογράφων, κατά μέσων μαζικής ενημέρωσης και κατά όλων αυτών που τουλάχιστον βλέπουν ότι τους αντιμετωπίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή δεν είναι κολαούζοι ή γλύφτες των κυβερνητικών προσπαθειών,
αναφέρομαι σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε περίεργους εισαγωγικά δημοσιογράφους. Τώρα όταν καταφεύγει ένα πολιτικό πρόσωπο και μηνύει δημοσιογράφους, είχαμε και πρόσφατα παραδείγματα και στην τοπική σκηνή εδώ στην πρωτεύουσα, πραγματικά είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι δεν τιμά αυτούς όλους σαν πολιτικά πρόσωπα εννοώ να προσφεύγουν σε τέτοιες διώξεις σε δημοσιογράφους και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επί τη ευκαιρία λοιπόν, επειδή θα έχουμε και τον κύριο Καμένο, ένα μικρό βίντεο το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε και στο διαδίκτυο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον κύριο Υπουργό Αμήνης, τον κύριο Καμένο, ο οποίος άλλα μας έλεγε πριν και άλλα ξέχασε να κάνει μετά. Γεια σας. Πάμε, Ρωμανέ, να δούμε ένα βίντεο αφιέρωμα στον Υπουργό. Σε πάνω, που σε πάνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Άιντε και δεν ξέρω τι να κάνω. Που σε πάνω, που σε πάνω. Άρε στη σκιά σου του τώρα παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Σαν κουκιά με τρώτα. Είπες όλα θα τελειώσουν. Το παιδί κι αυτό τη μάνα και τα κάνατε πουτάνα. Βρε που έχουμε βλέξει, βρε που έχουμε βλέξει, ψέμα κάθε λέξη στο στόμα του. Θα το πω σε τρόπιζες και σύντροφοι. Γάρ πολύ της προβολής γεννά παραφροσύνη, κύριε Πάνο. Επειδή λοιπόν συμπεριλαμβάνεστε στους σωτήρες της χώρας αλλά και της περιοχής μας και εννοώ της πρωτεύουσας του νομού των Κυκλάδων και επειδή είστε ένας από αυτούς που θεωρείστε πρωτεργάτης της ανασυγκρότησης της χώρας αλλά και της τοπικής οικονομίας του νομού των Κυκλάδων και επειδή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε από ό,τι φημολογείτε την Δευτέρα εδώ στο αεροδρόμιο, αν έχετε την καλοσύνη διευκρινίστε ορισμένα ζητήματα που τουλάχιστον εγώ έξω από αυτή τη διαδικασία την οποία εσείς θα έρχεστε εδώ για να εγκαινιάσετε, αν έρθετε δεν το ξέρω, για να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα. Πώς εσείς θεωρείτε την ανάπτυξη για την Σύρο, για τις Κυκλάδες, για τα νησιά, τη στιγμή
που αποφασίσατε με παράνομο τρόπο, όπως έχετε δηλώσει ο ίδιος, να αυξηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ενώ προεκλογικά περί άλλων λέγατε. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς δεν το λησμονούμε. Και επειδή πολιτικοί σαν και εσάς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ποντάρουν στη λύθη και στη λησμονιά του Έλληνα, νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό το σκηνικό όσον αφορά στο εκλογικό σώμα. Πληροφορίες λένε ότι έχετε εξαερωθεί γύρω από την πολιτική σκηνή η οποία λέει ότι στις επερχόμενες εκλογές θα ψάχνεστε να βρίσκεστε. Προσπαθείτε βέβαια να βρείτε πολιτικό σωσίβιο με τον συνεργάτη σας, τον σημερινό Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έτσι λένε, δεν ξέρω. Δεν με απασχολεί αυτό. Άλλο με απασχολεί. Δεν μπορεί, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πολύ καλά, να υπάρξει ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας χωρίς την ενεργητική συμπλοκή, εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή το γνωρίζετε λοιπόν, έχετε δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές σε πολιτικό επίπεδο και έχετε ευθεία συνεννόηση και με αρκετούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη των τοπικών αυτοδιοικητικών οργανισμών στα νησιά μας, όπως και στην Σύρο. Και όπως τουλάχιστον επιτάσσουν τα τελευταία χρόνια η καιρή να λέγεται, ότι η αποκέντρωση της ανάπτυξης αποτελεί για μας, για σας, πολιτική προτεραιότητα, έτσι λέγατε κάποτε. Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, κύριε Καμένο, χωρίς ένα ολοκληρωμένο περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό και χωρίς την ενεργητική εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση ή αν θέλετε και ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεκπονούν ένα συνολικό αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό σχέδιο για κάθε περιοχή, όχι βέβαια να προωθεί αποσπασματικά έργα τα οποία κατά καιρούς μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε. Και επειδή λοιπόν αυτές οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και η τοπική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών είναι ένα μεγάλο στοίχημα και έχετε πολύ μεγάλη ενεργή συμμετοχή, θα έλεγα, με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα σας παρακαλούσα λοιπόν και εσάς, αλλά και αυτούς όλους οι οποίοι ελέγχουν δια τις υπηρεσίες τους στην τοπική αυτοδιοίκηση, σαν δήμαρχοι εννοώ, και αναφέρομαι και στο δικό μας, τον Γιώργο τον Μαραγκό, να ξεδιπλώσετε αυτό το αναπτυξιακό σχεδιασμό στο οποίο έχετε δημιουργήσει προσμονές από ανθρώπους οι οποίοι πολιτικά τουλάχιστον και άπειροι είναι, αλλά και άσχετοι με αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο τους και στη χώρα τους. Έχουμε τηλέφωνο. Θα βάλω μία ανατελεία, θα συνεχίσω με σας, κύριε Καμένο, γιατί τη Δευτέρα θα είστε εδώ. Έτσι πληροφορήθηκα εγώ και θα τα ακούσετε στο περιθώριο των εγγενείων του σταθμού του ΕΚΑΒ, που τουλάχιστον με την Πανοκρουσίες έχει ανακοινωθεί σε τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα να σχολιάσω στην συνέχεια ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και το ξέρουν άπαντες. Ότι η μερική απασχόληση απειλεί τις συντάξεις είναι γνωστό. Και φαίνεται βέβαια και από τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται στο Εργάνη. Το ένα σύστημα το οποίο είναι στο Υπουργείο Εργασίας κλπ. Στο 61,1% εκτινάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2016 αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πώς? Λίγες ώρες. Στο τελικό αποτέλεσμα φαίνεται ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο για το 2016. 5 δισεκατομμύρια ετήσιες απώλειες για τα ταμεία από ανεργία και ευελιξία, όπως την ονομάζεται, με αυτούς τους ανέργους που προσπαθείτε με διάφορα ολιγόμενα συμβόλαια τα οποία κάνετε να δείχνετε ότι μπορεί να ρίξετε την ανεργία. Μέγα παραμύθι και βέβαια έχετε καταστρέψει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία, με επακόλουθο να βλέπουμε ότι με το ζόρι προσπαθούν να συγκεντρώσουν τα χρήματα για να καταβάλουν τις συντάξεις. Αλλά θα ήθελα έτσι μια καλύτερη ενημέρωση στο θέμα αυτό, να βάλω στην κουβέντα μας τον πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ,
και φίλο της εκπομπής μας, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος βέβαια συνεχίζει και μέσα από τις παρουσίες του, αλλά και με τους συνεργάτες του, να δίνει καθαρές απαντήσεις σε όλα αυτά τα κρυφά σχέδια τα οποία εφαρμόζουν οι κυβερνώντες, κουρεύοντας και καταστρέφοντας, θα έλεγα, και τα ασφαλιστικά ταμεία και τους συνταξιούχους, αλλά και τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν δηλαδή χωρίς να έχουμε εργαζόμενους, να έχουμε και ασφαλιστικά ταμεία υγιή για να είναι συνεπή στην καταβολή των συντάξεων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στρογγύλη, σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Εύχομαι να είσαστε και εσείς καλά και η οικογένειά σας για να κάνετε τις σπουδαίες προσπάθειες στον αγώνα για έγκυρη ενημέρωση του περήφανου λαού σας. Στη Σύρα, στις Κυκλάδες και παντού. Σας ευχαριστώ, το εισαγάγατε πολύ καλά το θέμα. Στις δικές σας εκπομπές για πρώτη φορά και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε ενημερώσει και είχαμε προειδοποιήσει ότι η γενίκευση της μερικής απασχόλησης επί σκοπό να μειωθεί η ανεργία σε αριθμούς μόνο, αυτή ήταν η στόχευση δυστυχώς και αυτής της κυβέρνησης, γεμίζοντας την αγορά εργασίας ευέλικτους εργαζόμενους, φτηνούς εργαζόμενους, με εργαζόμενους λάστιχο, δημιουργούν μια μεγάλη απειλή για τα ταμεία, ήδη το αναφέρατε. Εμείς έχουμε εκδώσει και σχετικές ανακοινώσεις, ο φορέας μας, η ΕΝΙΠΕΚ, κοινωνική συνεννόηση, ξέρω ότι τα παρακολουθείτε και μας κάνετε και πολύ σωστές προτάσεις κύριε Στογγύλη, και είδαμε ότι μέσα από τα επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας το Σεπτέμβριο, η δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης δεν έχει παγκόσμιο προηγούμενο, δεν έχει ευρωπαϊκό προηγούμενο. 61 στις 100 θέσεις που δημιουργήθηκαν, διότι αντίστοιχες χαταργήθηκαν, το 2016 μήνα Σεπτέμβριο, 61 στις 100 είναι μερικής απασχόλησης, διαλείπουσας εργασίας, ελαστικής απασχόλησης, 300-400. Και είπαμε και το αναφέρατε και σας ευχαριστούμε ότι μόνο από την αύξηση της μερικής απασχόλησης που καταργεί η θέση σταθερής απασχόλησης, μόνο το 2016, το 2016, οι απώλειες σε εισφορές από τα ταμεία θα είναι 1 δις. Αν εδώ προσθέσουμε και τις απώλειες από την ανεργία, 1 εκατομμύριο ζεστές εργοδοτικές εργατικές εισφορές λείπουν για 6η χρονιά από το ΙΚΑ και τα άλλα ταμεία, καταλαβαίνετε σε τι μεγάλες απώλειες πηγαίνουμε για τα ασφαλιστικά ταμεία από 2 μόνο αιτίες, την ανεργία και τη γενικευόμενη ευελιξία, όπως τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου δείξαν. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η μεγάλη, η μεγίστη απειλή για τα ταμεία είναι η γενικευμένη ευελιξία, τα 3 ώρα 4 ώρα, η μερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση που δυστυχώς και στις συζητήσεις που θα κάνει αύριο ο κύριος Υπουργός στο Χίλτον με την κυρία Βελκουλέσκου και τους άλλους θεσμούς, οι θεσμοί συνεχίζουν να πιέζουν να αποτελέσει κανόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας η μερική απασχόληση και να αποτελέσει μόνο εξαίρεση η αορίστου χρόνου σύμβαση. Αυτή η μεγάλη απειλή, η μόνιμη απειλή πλέον, η οποία είναι ορατή και εμείς το έχουμε σχολιάσει και στα προηγούμενα χρόνια, κύριε καθηγητά, το ξέρουν τουλάχιστον οι τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Αυτό δεν είναι σε γνώση όλων αυτών των κυβερνητικών παραγόντων και υπηρεσιακών παραγόντων ότι θα οδηγήσει στην ασφυξία και στο κλείσιμο αυτών των ασφαλιστικών ταμείων με επιζήμιο να μην έχουμε λεφτά να πληρωθούν οι σύνταξεις. Η κυβέρνηση, κύριε Στογγύλη, είχε βάλει στόχο να μειωθεί η ανεργία. Η ανεργία, όπως το τελευταίο δίχρονο, μειώνεται με τα προγράμματα ξεσκουριάσματος ανέργων. Τι είναι τα προγράμματα? Ενώ καταργούνται μαζικά θέσεις σταθερής απασχόλησης, ζείτε και εσείς τα προβλήματα και τις αιτιάσεις και τα παράπονα των επιτιδευματιών της πανέμορφης Σύρας, διότι αδυνατούν όταν έχουν τις τανάλιες, τις τράπεζες, τους φόρους, ένφυα κλπ, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις πληρωμές των φόρων και βέβαια στις ακριβές εισφορές. Και η κυβέρνηση, επειδή είχε βάλει στόχο να μειώσει την ανεργία, βεβαίως μειώθηκε κατά 3 μονάδες η ανεργία, από το 27 είναι στο 23,5, αλλά 500,000 νέοι πιο προσοντούχοι
οι πιο πρικισμένοι, οι πιο εξειδικευμένοι έφυγαν, διότι δεν θέλουν να δουλεύουν ως εργαζόμενοι δούλοι σε θεσμούς εργασιακής φιλωτείας. Πώς να αφήσουν οικογένεια με 300 άρικα, πώς να κάνουν όνειρα με τα 400 άρικα, τα μισά να τα δίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία, αφού η κυβέρνηση συμφώνησε με τους δανειστές η διάσωση των ταμείων με ένα σύστημα bail-in να γίνει από τους συνταξιούχους και από τους ασφαλισμένους. Και έτσι λοιπόν η κυβέρνηση έχουσα στόχο να μειώσει, γεμίζει, παραγεμίζει την αγορά με μορφές ευελιξίας και έχει στήσει ένα μηχανισμό στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΔ όπου προκηρύσει προγράμματα 5 μήνα, 6 μήνα, 8 μήνα, 9 μήνα, 10 μήνα για να δώσει μια ψευδέστηση απασχόλησης και δημιουργεί θέσεις φτωχών εργαζομένων, working poor, φτωχών εργαζομένων που είναι μισοεργαζόμενοι και μισοφτωχοί και μισοάνεργοι. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι και σε αυτόν τον τομέα όπως και σε άλλους περισσότερους απέτυχε αυτή η κυβέρνηση, αλλά το είπατε και εσείς. Όταν γενικεύεται η ελαστική απασχόληση και καταργούνται θέσεις του 1500 άρικου και δημιουργούνται θέσεις του 300 άρικου, 400 άρικου, είναι ορατή, πλησιάζει η κατάσταση εκείνη που η αγορά εργασίας, κύριε Στρογγύλη, δεν θα μπορεί να εγγυάται την αγορά των συντάξεων, το επίπεδο των συντάξεων. Γιατί? Γιατί τα ταμεία θα εισπράττουν όλο και λιγότερο, οι δανειστές απαγορεύουν στο κράτος να χρηματοδοτούν τα ταμεία και έτσι θα την πληρώνουν οι συνταξιούχοι μας, οι οποίοι πήρανε τα γράμματα του κυρίου Κατρούγκαλου και κλαίνε, διότι άλλα τους λέει μέσα, άλλα τις πράττουν στα ταμεία και ζουν ένα πρωτοφανή εμπεγμό από μια κυβέρνηση που βγήκε στο όνομα της αλήθειας, της καθαρότητας, του σεβασμού, της αξιοπρέπειας των περίπαρων κυρατιών. Και επειδή εν ΥΠΕΚ κοινωνική συνεννόηση πάντα αλήθειας λέει, βέβαια να προσθέσω σε αυτό σημείο και σε πολλά άλλα τα οποία θα είναι απόρρια αυτών των πολιτικών, ότι ανοίγουν και οι Κερκόρ πόρτες. Σε λίγο διάστημα θα εισβάλλουν και οι ιδιωτικές εταιρείες για να ασφαλίζουν όλους αυτούς τους ανθρώπους για να έχουν στα γυρατιά τους μία σύνταξη. Όσο πέφτει το κύρος της δημόσιας υποχρεωτικής ασφάλισης, βεβαίως αυτό θα συμβαίνει. Εμείς δεν το συνιστούμε και εγώ ως καθηγητής δεν το συνιστώ. Αλλά ο κόσμος βλέποντας τα ταμεία να καταραίουν, τα νοσοκομεία να υπολειτουργούν, προσωπικό να μην υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει και κλονίζεται η εμπιστοσύνη στη δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση και κοιτάνε προς τα αλλού. Επαναλαμβάνω ότι στο σύστημα το ασφαλιστικό η κυβέρνηση έπαθε υπέστη ένα βατερλό, βεβαίως μετά από τις διαπραγματεύσεις που δεν κατάφερε τίποτε. Κύριε καθηγητέ, θα ήθελα να κάνουμε και ένα σχόλιο για την περίπτωση της μεγάλης μας μονάδας εδώ του Νεορίου, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έδειξε κάποια ακινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον, πήρε πρωτοβουλίες η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, στη συνέχεια και η τοπική αυτοδιοίκηση και τάχθηκαν τουλάχιστον με ομόφωνες αποφάσεις των συμβουλίων τους ανεπιφύλακτα υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας αυτής της μονάδας που λέγεται Νεόριο σε υγιή βάση και να γίνουν προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο να αμβληθούν αυτές οι δυσκολίες, να παγώσουν κάπως όλες αυτές οι υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί με ευθύνη των διοικήσεων της επιχείρησης να πω, αλλά για να μην θρηνήσουμε και άλλους ανέργους, γιατί πραγματικά έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Αλλά ένα σημαντικό θέμα, το οποίο βέβαια το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη και μαζί σας και ιδιωτικά, δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα λοιπόν και να αλλάξει κάποια δεδομένα μια μεγάλη μονάδα η οποία δεν έχει ας πούμε ηλεκτρικό ρεύμα. Τις έχουν κάνει διακοπή, τους έχουν γίνει διακοπή λόγω οφειλωμένων και δεν είναι μοναδική εταιρεία βέβαια στη χώρα μας με αυτή την κρίση την παρατεταμένη που υπάρχει. Στο θέμα του Νεορίου, σε πολιτικό επίπεδο δεν θα μπορούσαν κάποιοι να δώσουν κάποια έτσι κατεύθυνση και να υπάρξει μια επανακίνηση αυτής της μονάδας του Νεορίου? Στην περίπτωση του Νεορίου, του ιστορικού Νεορίου, κύριε Στρογγύλη, είναι το βατερλό των σύγχρονων πολιτικών ηγεσιών. Η χώρα με τη μεγαλύτερη πλειοκτησία,
με τους δυναμικότερους πλειοκτήτες, με την κεντρικότερη θέση στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, να μην μπορεί να συντηρήσει ένα ναυπηγείο, δύο ναυπηγεία του κύρους, της ιστορικότητας, της διαδρομής, της προσφορότητας του ιστορικού νεορίου. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι το σύγχρονο έγκλημα που πολιτικές ηγεσίες δεν έστερξαν να κρατήσουν στη ζωή αυτή τη σπουδαία παραγωγική μονάδα, να δώσουν πνοή και δουλειά και καταναλωτική δύναμη στο νησί σας, στις Κυκλάδες και το καθεξής. Υπό αυτή την έννοια, παρά το ότι δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα στέρξουν οι ηγεσίες που μέχρι τώρα ολιγόρησαν και εγκλημάτισαν για το ιστορικό ναυπηγείο, να πω και στους τηλεθεατές ότι σχεδόν καθημερινά εσείς άγχεστε, με παίρνετε, μιλάμε για το ΙΔΕΗ, για το Υπουργείο Άμυνας κλπ. Ξέρω πως και εσείς ως πατριώτης μάχεστε καθημερινά, αλλά και άλλοι παράγοντες του νησού, έμποροι, επιτευματίες στο εργατικό κέντρο και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να λυθεί και πίεσε και σήμερα και βέβαιως και την επόμενη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει με το ρεύμα για να μπορεί να μπει μπροστά και να λειτουργήσει η μονάδα, αλλά επαλαμβάνω, είναι αρνητικό υπόδειγμα ολιγορίας και εγκληματικής ολιγορίας και πολιτικής απέναντι σε αυτή την ιστορική μονάδα. Και να έρθουμε έτσι να ακούσουμε και το πολιτικό σας σχόλιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έτσι φημολογείται, επισπεύδει τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε, το επόμενο δίμηνο-τρίμηνο διανύουμε προεκλογική περίοδο και δεν θα γλιτώσουμε τις εθνικές εκλογές. Σε πολιτικό επίπεδο, η ΕΝΙΠΕΚ, η κοινωνική συνεννόηση, οργανώνεται, προχωρούμε να έχει μία εναλλακτική τουλάχιστον ο κόσμος στην χώρα μας, αυτοί οι οποίοι τουλάχιστον έχουν αντιληφθεί ότι τους κοροϊδεύουν αυτά τα μεγάλα κόμματα, τα μνημονιακά, τα οποία βρίσκονται, και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι αν θα αλλάξει και βγει, ξέρω εγώ, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, παράδειγμα. Δεν αλλάζει το μείγμα της πολιτικής. Μέσα άκρης η ίδια πολιτική οδό θα ακολουθήσει, το μονόδρομο, όπως χαρακτηριστικά. Μέσα από τα κόμματα του μνημονιακού τόξου δεν μπορεί να προσδοκάσει τίποτα λαός μας. Η ΕΝΙΠΕΚ από το Μάιο του 10 με το πρώτο μνημόνιο ενημέρωνε το λαό, ήταν κοντά στο λαό, έκανε εκδηλώσεις και έρχονταν στην επαρχία και σε εσάς και λοιπά και ενημέρωνε για αυτό για το κοινωνικό ζήτημα. Με αποφάσεις των οργάνων αποφασίσαμε ο επιστημονικός κοινωνικός φορέας να μετεξελιχθεί και σε πολιτική οργάνωση. Δώσαμε και ένα σχέδιο πολιτικής διακήρυξης και έτσι καθημερινά οργανωνόμαστε στις τοπικές κοινωνίες και δηλώσαμε, κύριε Στρογγύλη, παρουσία πολιτική στις προσεχείς εκλογές, στις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις και βεβαίως θα μετάσχουμε και θα αγωνιστούμε για τη συγκρότηση ενός μετόπου πατριωτικού, προοδευτικού, υπερβατικού αυτής της μεγάλης κρίσης που ζει ο λαός μας, πάντα στο πλευρό του απλού πολίτη, του επιτιδευματία, του αγρότη και βεβαίως των νέων μας, διότι τα μεγάλα θύματα είναι οι νέοι που δεν πρέπει να φεύγουν, οι νέοι που πρέπει να βρουν δουλειά, καλή δουλειά, καλό μισθό για να στηρίξουν την πολύπαθη πατρίδα. Έτσι, στις προσεχείς μέρες, ξέρω, εσείς είστε κοντά μας, ενημερώνεστε, μας λέτε πολύ σωστά πράγματα, θα βγούμε μπροστά στην κοινωνία και θα έρθουμε και κάτω να ενημερώσουμε τον περήφανο λαό της Σύρας και των Κυκλάδων. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Μητρόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Χαρά μου. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Μητρόπουλο. Είχαμε μείνει λοιπόν στην περίπτωση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει σχέση βέβαια και με την περιοχή μας. Έχει και μια εμπλοκή και ο Υπουργός, κύριος Καμένος, και όχι μόνο με την παρουσία στον Υπουργικό Θόκο σαν πολιτικός προϊστάμενος εδώ, και αναφέρομαι στα στρατόπεδα και στα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια έχουν παρασύρει και ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής ηγεσίας σε ατραπούς τέτοιους, οι οποίοι ατραπεί οδηγούν στη δημιουργία προβλημάτων. Μία απ' εξ αυτών είναι και το ζήτημα του νεορίου, γιατί όλα αυτά τα κρυφά σενάρια τα οποία επεξεργάζονται, όχι ο Υπουργός σώνει και καλά μόνον, υπάρχουν πολλοί,
οδηγούν, θα έλεγα, σε κάποια αδιέξοδα. Θέλω να σταθώ στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί πολλά ακούω το τελευταίο διάστημα από τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαραγκό. Είναι κάτι το οποίο του το είπα βέβαια και στην τελευταία συνεδρίαση, για να υπογράψει κατά κάποιο τρόπο και το σύμφωνο στήριξης του ναυπηγείου Νεώριο Σύρου, με το ζόρι βέβαια, με πίεση. Το λέω δημόσια, κύριε Μαραγκέ, έτσι και το ξέρετε, γιατί μιλώ με πολιτικούς όρους. Και όπως σας είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω ετοιμάσει και ένα βίντεο, γιατί δεν είχαμε μικρόφωνα να ακουστούν. Ο Δήμος είναι αυτοδύναμος, διότι αντλεί την εξουσία του από το πλήθος των πολιτών του και στην προκειμένη περίπτωση από το πλήθος των Συριανών. Ο Δήμος είναι παντοδύναμος, διότι συζητά και αποφασίζει περί παντός σημαντικού για την πόλη του θέματος. Αν δεν είναι το Νεώριο σημαντικό θέμα, να μας το πείτε. Γιατί λοιπόν αυτή η κολλησιεργία επί τόσες πολλές ημέρες για να αποφασίσετε να υπογράψετε ένα σύμφωνο στήριξη που τελικά το υπογράψατε? Μέλημα και διαρκής προσπάθειά του να συμφιλιώνει τις ταξικές και πολιτικές συγκρούσεις που απειλούν την ενότητα και σταθερότητα της πόλης. Είναι στο καθήκον σας, κύριε Δήμαρχε. Και σύμφωνα και με το άρθρο 58-52 του 10 του νόμου Καλλικράτη, ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Τούτα τα λέω γιατί οι πολιτικές που ασκείτε, και ιδιαίτερα στο θέμα του Νεωρίου, κύριε Μαραγκέ, δημιουργούν τριβές και ζημιώνουν την ενότητα της τοπικής κοινωνίας. Τα κρυφά σενάρια τρέχουν γοργά. Είχαμε και εξελίξει το θέμα με την πρόσκληση του Προέδρου της εταιρείας, του κυρίου Ταβουλάρη, για το ζήτημα των δεξαμενών. Πολύ φοβούμαι ότι η τελική πράξη θα γίνει σε λίγες ημέρες, με κάποιες αντικαταστάσεις κατόπιν συγκλήσεως Γενικής Συνέλευσης της συγκεκριμένης μαμάς εταιρείας, γιατί κάποιοι οποίοι έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν για να παραμείνει το Νεώριο Σέχη με την παρούσα μορφή, πρέπει να αντικατασταθούν. Το σενάριο αυτό λέει ότι θα είναι το επόμενο. Γι' αυτό θα πρέπει πρωτίστως εσείς οι εργαζόμενοι που βρίσκεστε εκεί μέσα να καταλάβετε το τι θα ακολουθήσει και να αλλάξετε τακτική και να δημιουργήσετε αυτό το στρατηγικό σχέδιο από σήμερα και μετά, με την πολιτική πίεση που θα πρέπει να ασκηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο και όχι μόνο, για να διατηρήσουμε πάση θυσία τη λειτουργία αυτής της μεγάλης μονάδας που λέγεται Νεώριο. Αν είναι έτοιμος ο Ρωμανός, να δείτε ένα μικρό απόσπασμα από το ζήτημα που είχε σχέση με την ψήφιση του Συμφώνου Στήριξης του Ναυπηγείου από την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, που έγινε με το ζόρι. Δηλαδή θα καταλάβετε από αυτά που είπα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί βέβαια δεν είχαμε και μικρόφωνα και δεν ακούστηκαν. Καλό είναι όμως να φρεσκάρουμε τη μνήμη και των τηλεθεατών, αλλά και όλων αυτών οι οποίοι συστρατεύονται, θα έλεγα, με την λειτουργία αυτή, με τη συνέχιση αυτής της λειτουργίας, για να συμβάλλει ο καθένας και όλοι μαζί, συνολικά και συλλογικά, για να βρεθεί μία λύση απεγκλωβισμού από το αδιέξοδο το οποίο έχει οδηγηθεί, με ευθύνη βέβαια και των διοικήσεων και των εργαζομένων και των τοπικών παραγόντων και γενικά όλων οι οποίοι είχαν τη διαχείριση αυτού του ζητήματος. Πάμε, Ρωμά, να το δούμε. Ο κύριος Τρογγύλης έχει μια ερώτηση, νομίζω. Επί την ευκαιρία, λοιπόν.
κάνω και εγώ το δικό μου ερώτημα, γιατί ενώ είχαμε την χρονική ευκαιρία τότε πριν από κάποιες ημέρες, γιατί δεν ήρθε το θέμα την προηγούμενη μας συνεδρίαση για να ψηφίσουμε αυτό το σύμφωνο στήριξης του ναυπηγείου και μόνον αυτό, γιατί φαντάζομαι και στη σημερινή συζήτηση που θα κάνουμε θέμα θα έχουμε αποκλειστικό περί στήριξης του ναυπηγείου και όχι να βγάζουμε διάφορες θεωρίες ποιες είναι οι αιτίες της κρίσης κλπ. Αυτά τα έχουμε ακούσει με τις διαπιστώσεις και τα υπόλοιπα. Για ποιο λόγο λοιπόν μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ναυπηγείου, την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η μέρα Παρασκευή είχαμε συνεδρίαση, δεν ήρθε να συζητηθεί και να ψηφιστεί αυτό το σύμφωνο στήριξης του Ναυπηγείου, όπως είχε αποφασίσει τότε η Γενική Συνέλευση. Ποιοι ήταν οι λόγοι? Και προκαλώ τον κύριο Δήμαρχο να μου πει για ποιο λόγο δεν ψηφίστηκε τότε. Κύριε Στρογγύλη, πρωτού σας απαντήσω να ρωτήσω το εξής. Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία ήρθε το ζήτημα αλλά αποσύρθηκε, ήσασταν παρόν ή ήσασταν απόν? Απαντήστε μου για να ξέρω πώς θα σας απαντήσω. Σε εσάς ρωτάω, κύριε Στρογγύλη. Κύριε Δημαρχέ, θα ήθελα. Για να ξέρω πώς θα σας απαντήσω. Ναι. Παρόν ή απόν ήσασταν? Μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Ναι. Μια ερώτηση. Παρόν ή απόν αν ήσασταν, πείτε μου. Κύριε Δήμαρχε, προχωρήστε με τις απαντήσεις σας, παρακαλώ. Αν ήσασταν παρόν, θα θυμάστε ότι παρουσιάστηκε ένα κείμενο εδώ, το οποίο, για το οποίο κάναμε μία διακοπή της συνεδρίας για να μιλήσουμε με μέλη του Σωματείου των Εργαζομένων, οι οποίοι δεν το γνώριζαν, και το κείμενο αυτό, δεδομένου ότι στην Γενική Συνέλευση είχε διατυπωθεί η άποψη και η πρόταση εκ μέρους της ΓΕΣΕΕ, που είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο για τις... του Συλλόγου Εργαζομένων, είχε λοιπόν διατυπωθεί η άποψη ότι θα υποβληθεί μια τεκμηριωμένη πρόταση, η οποία θα συμφωνηθεί από κοινού και από εκεί και πέρα η πρόταση αυτή θα υπερψηφιστεί από όλους τους τοπικούς φορείς και θα υποστηριχθεί σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και προς συναρμόδιους υπουργούς. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Βρούτση. Άλλη τοποθέτηση, ο κύριος Στρογγύλης. Κύριε Πρόεδρε, το σύμφωνο στήριξης ναυπηγείου νεωρίου Σύρου είναι εδώ. Έχει υπογραφεί από όλους τους θεσμικούς παράγοντες. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος περί άλλων τυρβάζει. Τον προλάβανε, σας προλαβαίνω, εξελίξει κύριε Δήμαρχε. Και επειδή είστε ένας θειασότης και ένας υπηρέτης της πολιτικής της καραμπόλας... Αφήστε τα αυτά κύριε Στρογγύλη, σας παρακαλώ. 4, ένα λεπτό. Αφήστε τα αυτά. Υπήρξε μία ομόφωνη απόφαση και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό των επαφών σε κυβερνητικό επίπεδο για την εξέβρεση ρεαλιστικής και εφικτής λύσης, κύριε Δήμαρχε. Αυτό το οποίο ζητούν οι άνθρωποι εδώ είναι να προσυπογράψουμε κι εμείς αυτό το σύμφωνο στήριξης. Ξεκάθαρα. Δεν θα δώσουμε λύσεις, γιατί δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα, αλλά ούτε και την ικανότητα να καταλάβουμε τι ακριβώς παίζεται. Σας λέει διάφορα σήμερα η περιφέρεια, αν δεν τα έχετε διαβάσει. Θέλω όμως να σταθώ σε τούτο το ζήτημα, κύριε Δήμαρχε, και να το κατανοήσετε, θα σας μιλήσω με πολιτικούς όρους. Ο Δήμος είναι αυτοδύναμος, διότι αντλεί την εξουσία του από το πλήθος των πολιτών του. Ο Δήμος είναι παντοδύναμος, διότι συζητά και αποφασίζει περί παντός σημαντικού για την πόλη θέματος. Το θέμα του νεωρίου είναι σημαντικό θέμα για την πόλη μας. Εσείς φέρεστε, ξαναφέρεστε, παρασύρεστε και προφανώς με τους πολιτικούς φίλους που συναλλάσσεστε σε πολιτικό επίπεδο, κάπου τα έχετε μπερδέψει. Μέλημα και διαρκής προσπάθεια του Δήμου είναι να συμφιλιώνει τις ταξικές και πολιτικές συγκρούσεις που απειλούν την ενότητα και τη σταθερότητα της πόλης. Και σύμφωνα με και το άρθρο 58 του Καλλικράτη, κύριε Δήμαρχε, ο Δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Το θέμα είναι ξεκάθαρο. Εσείς σαν Δήμαρχος και εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε αποφασίσει, παίρνουμε απόφαση να στηρίξουμε τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής της επιχείρησης. Ναι ή όχι? Ή θα γίνει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο υπηρέτης κρυφών σεναρίων, τα οποία το τελευταίο χρόνο σύρονται από κουβέντα σε κουβέντα? Τώρα, έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να προσυπογράψουμε αυτό το σύμφωνο στήριξης και όλοι μαζί
να πιέσουμε την πολιτική ηγεσία να δώσει λύση εδώ και τώρα για αυτό το ζήτημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Έχουμε τη δυνατότητα. Την πολιτική οριμότητα την έχουμε για να το διεκδικήσουμε και να το απαιτήσουμε. Αυτό ζητούν οι άνθρωποι. Τώρα, σαν Δήμος, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απλήρωτοι και δημιουργούνται διάφορες τριβές όσον αφορά τα οικονομικά, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε κατόπιν εισηγήσεων των υπηρεσιών μας, των δημοτικών επιχειρήσεων. 5 λεπτά, κύριε. 3 λεπτά, κύριε Στρογγυλή, έχετε. Γιατί δεν είμαι επικεφαλής. Σήμερα. Είστε επικεφαλής. Αφού λείπει ο συνάδελφος, παίρνω τώρα το σταθμό. Έτσι δεν είναι. Καλώς, συνεχίστε. Δεν έχω τον συνάδελφο μου. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτά τα αίτημα τα οποία έχει συμπεριλάβει σε μία λίστα η ΓΕΣΕΕ και διεκδικούν οι εργαζόμενοι και το εργατικό κέντρο να γίνει μία συζήτηση προημερησίας διάταξης, αλλά να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση εμείς σε ένα αίτημα, ξέρω για πάγωμα τον λογαριασμό της ίδρυψης. Παράδειγμα, λέω έτσι. Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι και γι' αυτό έθεσα και το ερώτημα στον Δήμαρχο. Αυτό το σύμφωνο στήριξη το είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων. Γιατί κυνηγάμε την ουρά μας, φοβόμαστε κάτι? Δηλαδή ο κύριος Δωρόθεος εδώ τι έχει υπογράψει? Ο κύριος Δήμαρχος λείπει η υπογραφή του. Αυτό το κείμενο ήταν. Το οποίο προσυπέγραψαν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες που βρέθηκαν σε αυτή τη συνέλευση. Για να το διευκρινίσουμε. Γιατί κάτι πίσω μου γελάνε όταν έκανα την ερώτηση με την απάντηση του Δημάρχου. Το καταλάβατε? Αν δεν το καταλάβατε, περιμένω την απάντηση του Δημάρχου στην δευτερολογία του. Για να του πω λοιπόν και εγώ ότι κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο υποχρεώνονται μάλλον από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε εισαγωγικά να ασχοληθούν με το ναυπηγείο έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί φοβούνται τη μήνη των εργαζομένων, γιατί έχουν αντιληφθεί ότι θα δημιουργηθούν πολλοί άνεργοι στην πόλη αυτή και θα έπρεπε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να ήταν μπροστάριδες στη στήριξη αυτής της ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας. Για να σταματήσει κάθε ψήθυρος ο οποίος δημιουργείται σε αυτή την τοπική κοινωνία και έχει διχάσει την τοπική κοινωνία με ευθύνη του Δημάρχου, θα πω αποκλειστικά. Γιατί πήρε πρωτοβουλίες πολιτικές τέτοιες που δεν του βγαίνουν. Γι' αυτό τον κατηγορώ ότι είναι υπηρέτης της πολιτικής της καραμπόλας. Άλλη τοποθέτηση υπάρχει? Ο κύριος Στρογγύλης. Ουδής, κύριε Δήμαρχε, δεν έχει επιδείξει τέτοια ίση που έχει επιδείξει αυτό το δίχρονο, κύριε Δήμαρχε. Μάλλον υπάρχει κι άλλος, βέβαια. Αλλά θέλω να σταθώ στο ζήτημα του συμφώνου στήριξης και μένω σε αυτό, γιατί έχει συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα αιτήματα. Τα γνωρίζατε από τη μέρα που συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, που είναι το ανώτατο όργανο. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούν, επαναλαμβάνω και πάλι τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται με ΔΕΙΑΣ, με αιτήματα των ανέργων ή των μη πληρωμένων εργατών, αυτά σας είπα να το φέρουμε σε ένα άλλο θέμα προημερησίας να τα συζητήσουμε. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε γκρίζες ζώνες σε τοπική κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να προσφέρετε υπηρεσίες, κύριε Δήμαρχε, σταματήστε να είστε και εσείς αιτία της κρίσης για τον Εώριο. Σας συστηνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό. Αλλάξτε τακτική και προοπτική. Χρυσός τρόπος λοιπόν να το αποδείξετε, εάν συμφωνείτε αυτό το σύμφωνο, σαν Δήμαρχος και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, να το ψηφίσουμε εδώ και τώρα, για να τελειώσουμε και να αφήσουμε τα πολλά-πολλά, γιατί αυτά βλάπτουν πολύ περισσότερο από ό,τι αναμένεται. Ο κύριος Καϊλής. Καλά είναι με την υποκρισία. Και βέβαια με τέτοιες κινήσεις και αποφάσεις που παίρνει, δείχνει βέβαια να διαφορεί.
για το αν θα διχάσει τους Συριανούς και αν θα αφήσει ανέργους και καμένη γη πίσω του. Και επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την διοίκηση του νεορίου, επεξεργάζονται αυτά τα οποία έχουν κατά νου πρόβλημα, εντολέα, εντολοδόχου. Γενικά έτσι θα κάνω μια μικρή αναφορά, γιατί σύμφωνα με τη σύγχρονη θεωρία της επιχείρησης, η τελευταία δηλαδή επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο άτυπων συμβολέων. Σκοπός της διοίκησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της και συνεπώς της περιουσίας των συμμετοχόντων. Στην επιχείρηση υπάρχουν αρκετοί συμμετέχοντες, παραδείγματος χάρη οι μέτοχοι, η διοίκηση, το κράτος, οι προμηθευτές, οι καταναλωτές και πολλοί πολλοί άλλοι ακόμη, τα συμφέροντα των οποίων είναι συχνά συγκρουόμενα λόγω μη πλήρους πληροφόρησής τους. Η σύγκρουση συμφερόντων γεννά επιπλέον κόστη για την παρακολούθηση της δράσης της διοίκησης. Κόστος συλλογής πληροφοριών, κόστος παρακολουθήσεων και κόστος εφαρμογής ελεκτικών διαδικασιών από τους συμμετέχοντες. Το πρόβλημα λοιπόν εντολέα εντολοδόχου δημιουργείται όταν ο εντολοδόχος, η διοίκηση, ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα, που είναι οι μέτοχοι, και πράττει με τρόπο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εντολέα του. Η ασυμμετρία της πληροφορίας είναι ένας βασικός λόγος ύπαρξης του προβλήματος. Και υπάρχουν βέβαια και επιμέρους κάποιες κατηγορίες λόγω ασυμμετρίας πληροφορίας. Δεν θα τις σχολιάσω. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν όμως τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια αντιλαμβάνονται τι θέλω να πω. Και λύση στο πρόβλημα εντολέα εντολοδόχου, στην προκειμένη περίπτωση για τον Νεόριο, έρχεται να δώσει η εταιρική διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί ένα σύνολο κανόνων το οποίο εξειδικεύει τη διάρθρωση μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλόμενων σε μία επιχείρηση. Και επειδή λοιπόν αυτοί οι συμμετέχοντες, πολλοί εξ αυτών μάλλον, δεν γνωρίζουν πολλά για τα ζητήματα αυτά όσον αφορά τη διοίκηση και τα υπόλοιπα, καλό θα είναι να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι, να πάρουν τις απαιτούμενες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να συγκροτήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο στην συνέχιση αυτής της επιχείρησης. Θα πάνε σε μια εταιρική διακυβέρνηση της επιχείρησης, δεν το ξέρω. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι ο αρχιστράτηγος όλων αυτών δεν είναι άλλος από τον κύριο Ταβουλάρη, ο οποίος είναι και μεγαλομέτοχος της συγκεκριμένης εταιρείας. Άρα λοιπόν, πρόβλημα υπάρχει μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου. Και αυτές οι ασυμμετρίες που βρίσκονται σε αυτά τα δύο θα ακολουθήσουν και κάποια άλλα για να δημιουργηθεί και να εξασφαλιστεί η ευόδοση των σεναρίων όλων αυτών που έχουν και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Δεν είναι οι εργαζόμενοι πάντως. Αυτό βέβαια πρωτίστως θα πρέπει να το ξέρει και ο κύριος Δήμαρχος, θα πρέπει να το ξέρει και ο κύριος Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και γενικά όλο το πολιτικό προσωπικό που βρίσκεται σε τοπικό επίπεδο που έχει σχέση με την συνέχιση της λειτουργίας αυτής της μονάδας που λέγεται Νεόριο, γιατί είναι ένα σημαντικό ζήτημα της τοπικής κοινωνίας της Σύρου και του νομού των Κυκλάδων και της περιφερίας Νοτίου Αιγαίου. Ας το αντιληφθούμε και ας πράξουμε αναλόγως. Τώρα για το πολιτικό προσωπικό στην κυβερνητική πυραμίδα που είναι οι βουλευτές, δεν ξέρω. Πάντως γίνονται πολλά, παραδείγματος χάρη προχθές είχαμε και μία κατάθεση τροπολογίας αύξησης ενός προγράμματος για την συνέχιση των εργασιών στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Η πολιτική βέβαια της παρούσας κυβέρνησης είναι ανύπαρκτη όσον αφορά την ναυπηγείο επισκευαστική υπόθεση εδώ της χώρας. Ο νόν νοήτο. Τι άλλο να πω. Τώρα αν μπορεί ο Συρίγος, ο Συρμαλένιος, ο άλλος ο Μανιός να δώσουν λύση σε πολιτικό επίπεδο, γιατί έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή όπως σας
ανέφερα και το κράτος σε μια επιχείρηση. Αυτό ας το αξιοποιήσουν, ας το αξιολογήσουν μάλλον, και ας το αξιοποιήσουν, γιατί έρχονται εκλογές. Εγώ λέω ότι θα έρθουν οι εκλογές. Και βέβαια εγώ δεν θα συνιστούσα να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση του θέματος, γιατί σε πολλούς από αυτούς που θα το επιχειρήσουν θα γυρίσει boomerang και θα είναι τα αποτελέσματα σε αυτούς όλους καταστροφικά, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Η ώρα, ο χρόνος της εκπομπής ολοκληρώθηκε, και επειδή ήθελα να κλείσω με ένα βίντεο το οποίο απευθύνεται στους συμπολίτες μου, στους συνανθρώπους. Στοιχεία σοκ για την ανεργία και τους φτωχούς. Έτσι, για να δώσω μια απάντηση σε κυβερνητικό επίπεδο, εργαζόμενους, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μερική απασχόληση και παίρνουν κάποιο μισθό. Το συζητήσαμε και με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, προηγουμένως. Στοιχεία σοκ λοιπόν για την ανεργία και τους φτωχούς εργαζόμενους στην Ελλάδα συμπεριέλαβε η ΓΕΣΕΕ στην προσφυγή της ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης χθες στο Στρασβούργο για τις εκτεταμένες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από το 2010 έως και σήμερα. Κατάφορη παραβίαση. Δεν τα ξέρει ο κύριος Σιρμαλένιος, παραδείγματος χάρη. Δεν τα ξέρει ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος ήταν χθες. Δεν αναφέρομαι μόνο στους σημερινούς. Αναφέρομαι σε όλους όσοι τουλάχιστον υπηρέτησαν μέσα από την πολιτική τους παρουσία από το 2010 και εντεύθεν. Για να ρωτηθείτε. Θα κλείσω λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με ένα βίντεο, μουσικό είναι, έτσι για να προβληματιστείτε λίγο, και να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Πέμπτη στην καθιερωμένη ώρα της εκπομπής στις 9 το βράδυ, την ερχόμενη Πέμπτη. Σήμερα εκτάκτως μεταδόθηκε Παρασκευή λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης στην φυσική της ημέρα και ώρα που ήταν χθες 20 Οκτωβρίου. Να είστε καλά και ψηλά το κεφάλι. Σιωπή καταληπτική, η πόρτα κλειδωμένη, το στίγμα σου ξεμακραίνει, τη νύχτα απορρυπαντική. Βλέμμα γυάλινο χλωμό, σε ένα παιχνίδι χαμένο, ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο. Δικαίωμα στο όνειρο. Δικαίωμα στο τίποτα. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο. Φυγάς σε δίκη που εκκρεμεί, που τίποτα δεν περιμένει παρά απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη,
Το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν μπορείς να μου στηρίσεις το όνειρο μου. Όμως με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο. Όμως, όμως με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο. Όμως, όμως με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο.